πρόταση νόμου για το σύμφωνο Σερβίας. Για ένα θέμα που δεν χρειάζεται να το θεσμοθετήσει το ελληνικό κοινοβούλιο επειδή εκκρεμούσε η ένταξη της ευρωπαϊκής οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο, αλλά γιατί βοά ο τόπος ότι ο ρατσισμός της χώρας, στη χώρα μας ταιριεύει σε όλα τα επίπεδα, και εις βάρος μεταναστών και εις βάρος ομοφιλοφίλων και εις βάρος αναπήρων και σε κάθε κατεύθυνση. Και μια πολιτεία δημοκρατική που έχει σχέση με τις ανάγκες της κοινωνίας και ένα κοινοβούλιο δημοκρατικό που έχει σχέση με τις ανάγκες της κοινωνίας οφείλει να προωθήσει τέτοιου είδους νομοθετικές ρυθμίσεις, που βέβαια δεν εξαντλείται η παρέμβαση και της πολιτείας και της κοινωνίας και των θεσμών μόνο στην νομοθέτηση. Προφανέστατα. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει κάνει από τις 4 Σέκτου του 2013. Το Προεδρείο της Βουλής το έχει βάλει στο σιρτάρι. Η κυβέρνηση φτιάχνει σχέδια νόμου επί τη βάση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και μόνο επειδή πιέζεται, γιατί είναι εκτεθειμένη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο γεγονός ότι δεν έχει ενταχθεί στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία. Και από εκεί και πέρα αρχίζει το γαϊτανάκι των σχέσεων με μια μεγάλη πτέρυγα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και ενδεχομένως και κάποιων του ΠΑΣΟΚ, που δεν βλέπουν καθόλου με καλό μάτι ένα αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, αλλά πολύ περισσότερο και ένα γαϊτανάκι σχέσεων με τη Χρυσή Αυγή και με κάθε ρατσιστική και φοβική πρόταση που επιδιώκει να γίνει κυρίαρχη στην ελληνική κοινωνία. Και εκεί αρχίζει το πηγενέλα αυτού του νομοσχεδίου. Και σήμερα έρχεται ένα νομοσχέδιο μέσα από αυτή την περιπέτεια, το οποίο από όλο αυτό, από όλη αυτή την ανάγκη, το μόνο που βλέπει είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίσει το ρατσιστικό λόγο. Κύριε Υπουργέ, σωστά ο ειδικός αγορητής του Κομμουνιστικού Κόμματος το εντόπισε και πολύ σωστά το επισήμανε. Ο νόμος 927, που εσείς λέτε εκ βάθρων τροποποιείται, το είπατε και στην ομιλία σας, το λέει και η αιτιολογική έκθεση, προέβλεπε συγκεκριμένα πράγματα. Και στο άρθρο 1 και στο άρθρο 2, και προέβλεπε εν συνεχεία, ρυθμίστηκε και αυτεπάγγελτη δίωξη. Δεν θα χρειαστεί να αφιερώσω χρόνο γιατί έχω πολύ λίγο, αλλά και το άρθρο 1 και το άρθρο 2, σωστά το είπε ο αγωνιστής του ΚΚΕ, είναι σε πολλές περιπτώσεις πολύ πιο εύστοχα και πολύ πιο δεσμευτικά ως προς τη δίωξη. Εγώ απευθύνομαι στον Υπουργό και ο Υπουργός έχει παραλαμβάνει τα μηνύματα, όχι ειδικά εμένα προσωπικά, αλλά εν πάση περιπτώσει των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ο νόμος 927, λέει ο κύριε Υπουργέ, σαφέστατα έχει δεσμεύσεις και έχει και αυτεπάγγελτη δίωξη. Έχει σαφέστερες δεσμεύσεις για την υποχρέωση των δικαστικών αρχών να κινηθούν και να δράσουν απέναντι σε εκδηλώσεις ρατσισμού και σε ρατσιστικά εγκλήματα. Και δεν το έκαναν. 4 περιπτώσεις, είναι πολύ σωστό το στοιχείο που κατέγραψε ο αγορητής του ΚΚΕ. 4 περιπτώσεις, καμία εκ των οποίων δεν έχει τελεσιδικήσει. Αυτό είναι το μείζον πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής πολιτείας και της ελληνικής κυβέρνησης. Ότι δεν θέλετε να χτυπήσετε τον ρατσισμό. Είτε αδυνατείτε, είτε έχετε δεσμεύσεις, είτε έχετε δεν ξέρω εγώ ποιες άλλες εμπλοκές που δεν στέκεστε απέναντι στην πραγματική αναγκαιότητα. Διότι αν είχατε, όπως ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, προχωρήσει και νομοθετικά και με πολλαπλές άλλες πρωτοβουλίες στην
ποινικοποίηση του εγκλήματος που γίνεται με ρατσιστικά κίνητρα και είναι ένα διαφορετικό έγκλημα από όλα τα άλλα. Δεν είναι έγκλημα τιμής, δεν είναι έγκλημα εμβρασμό ψυχής, δεν είναι έγκλημα για λόγους μέσα σε μια διαδικασία ληστείας, δεν είναι έγκλημα για οικονομικά συμφέροντα. Είναι ένα έγκλημα με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα ρατσιστικά κίνητρα. Και αυτά είναι πάρα πολλά πλέον στη χώρα μας, όπως και στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί, και αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι δυνατόν το ρατσιστικό λόγο να μην το συνδέσουμε με την ενοχοποίηση και την απαξίωση, την ποινική απαξίωση του εγκλήματος που συντελείται με ρατσιστικά κίνητρα, δηλαδή του ρατσιστικού εγκλήματος. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, δεν μιλάμε για αντιμετώπιση του ρατσισμού, για ποινικοποίηση του ρατσισμού. Λέμε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, και αυτό κάνει το άρθρο 1. Όλη αυτή η περίπλοκη διατύπωση που πιάνει από όλες τις μεριές το θέμα για το ρατσιστικό λόγο, άνθρακας ο θησαυρός. Το πολύ πολύ μερικές διώξεις να προκληθούν εξαιτίας αυτού του άρθρου. Καμία καταδίκη. Τολμώ να το προβλέψω, δεν εύχομαι να δικαιωθώ, αλλά είμαι βέβαιος, όσο και αν το μελέτησα από όλες τις μεριές, ότι εκεί οδηγεί. Καμία καταδίκη. Πρέπει να συνυπάρξουν τόσες πολλές προϋποθέσεις για να αναδειχθεί και να τεκμηριωθεί το αδίκημα αυτό που προβλέπει το άρθρο 1, που είναι σχεδόν αδύνατον σε ένα δικαστήριο και σε μια δικαστική διαδικασία να οδηγηθεί εκεί. Και γι' αυτό είναι ένα κενό περιεχομένου, μια κενή περιεχομένου ρύθμιση, η οποία κατ' επίφαση στέλνει ένα μήνυμα. Ναι, καλό είναι που στέλνει ένα μήνυμα να απαξιωθεί ο ρατσιστικός λόγος, μέχρι εκεί μπορώ να το καταλάβω, αλλά ως πραγματική ποινικοποίηση του, έστω και του ρατσιστικού λόγου, ούτε αυτό δεν θα καταφέρει. Πολύ περισσότερο που δεν θα καταφέρει, γιατί το αφήνει εντελώς απ' έξω την αντιμετώπιση του ρατσιστικού εγκλήματος και του ρατσισμού γενικότερα και την προστασία των μαρτύρων. Και εδώ πραγματικά, κύριε Υπουργέ, πολύ δίκιο είχε η συγκεντριά μας, κυρία Κατριβάνου, και η Μανολάδα και η δολοφονία του Πακιστανού Λούκμαν θα είχαν πολύ διαφορετική πορεία, όχι στο δικαστήριο μόνο, στην διαδικασία, την ανακριτική και τη διαδικασία στοιχειοθέτησης της κατηγορίας. Και πολύ διαφορετικά θα προστατευόντουσαν τα θύματα. Δεν έχουμε προστασία θυμάτων εδώ. Δεν έχουμε. Είναι δυνατόν ρατσιστικός νόμος που ο ρατσισμός προκαλεί θύματα καθημερινά? Τώρα πια, ειδικά τον τελευταίο μήνα, είχαμε μπαράζ επιθέσεων εναντίον ομοφυλοφίλων. Φεύγουν οι μετανάστες, φαίνεται, λιγοστεύουν, οι άλλοι είναι στις φυλακές και στα στρατόπεδα. Και τώρα έχουν περάσει οι φασίστες και οι ρατσιστές και οι χρυσαυγίτες στην επίθεση εναντίον ομοφυλοφίλων. Να δούμε αν θα έρθει και η σειρά των αναπήρων. Λοιπόν, ή των δύσμορφων, ή δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον. Από αυτή την άποψη, δεν είναι δυνατόν να επέρεται η κυβέρνηση ότι φέρνει αντιρατσιστικό νομοσχέδιο και ότι θεσμοθετεί αντιρατσιστικό νόμο. Κάναμε τις προτάσεις μας, όλα αυτά τα κέρια και τα κύρια σημεία που περιελάμβανε η πρόταση νόμου στην οποία προαναφέρθηκα, την οποία έχουμε καταθέσει, τα έχουμε καταθέσει ως τροπολογίες. Κύριε Υπουργέ, μέχρι την Παρασκευή υπάρχει περιθώριο. Εάν πραγματικά θέλετε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Ελληνικό Κοινοβούλιο να βγει από αυτή τη διαδικασία με ένα βήμα μπρος και όχι με προσχηματική υποκριτική κάλυψη, έχετε το χρόνο, θα πάτε στο Παρίσι, δεν ξέρω γιατί πηγαίνετε στο Παρίσι, τι θέματα διαπραγμάτευσης έχετε με την Τρόικα στο πεδίο της δικαιοσύνης. Το απόγευμα θα ήταν
μια επίκαιρη ερώτηση που είχα κάνει εγώ για τα δικαστήρια του Πειραιά, που πέρα από αυτό καθ' αυτό το ζήτημα της διατήρησης των δικαστηρίων στην πόλη του Πειραιά, ενέχεται όλη αυτή η υπόθεση με ένα τεράστιο σκάνδαλο εμπνεύσεως τα ΙΠΕΔ. Αυτά θα τα συζητήσετε με την Τρόικα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ξεπερνώ αυτό. Έχουμε μπροστά μας χρόνο μέχρι την Παρασκευή. Έχετε όλη τη δυνατότητα να σταθείτε με ευθύνη, με γενναιότητα, όχι απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ ή σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, απέναντι στην πιεστική αναγκαιότητα να σώσουμε ανθρώπους και να σταματήσουμε αυτό το δηλητήριο και αυτή τη γάγκρενα που εξελίσσεται στο νοσηρά στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας και να στείλετε τα πραγματικά μηνύματα σε κάθε κατεύθυνση. Αλλιώς, φίλος οικείς, κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας και είμαστε ικανοποιημένοι ότι προσαρμοστήκαμε και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Το άρθρο 2 δεν είναι τυχαίο που 139 πανεπιστημιακοί σας στέλνουν το μήνυμα. Δεν είναι ζήτημα τώρα να διχαστεί η Βουλή ή πολύ περισσότερο η ελληνική κοινωνία για το αν η τραγωδία των Ποντίων αδερφών ή των Ασσυρίων ή των άλλων είναι γενοκτονία ή εθνοκάθαρση ή έτσι ή αλλιώς. Είναι δυνατόν και μόνο από αυτό ότι γεννιέται μία ένταση ότι όποιος λέει γενοκτονία είναι καλός, όποιος λέει εθνοκάθαρση είναι κακός. Και έρχεται το άρθρο 2 να υπησέλθει ποινικά ακόμα και σε αυτό. Είναι δυνατόν να επιτρέψουμε και για το ολοκαύτωμα και για όλες τις τραγωδίες του ελληνικού λαού και των ευρωπαϊκών λαών και των λαών όλου του κόσμου, για όλες τις αθλειότητες και τις σφαγές, για τις οποίες πάντα και η μνήμη είναι ζωντανή και η τιμή ανυπόκριτη, αλλά και η προοπτική της δικαίωσης ανοιχτή σε έναν κόσμο χωρίς σφαγές, χωρίς εθνοκαθάρσεις, χωρίς γενοκτονίες, χωρίς τέτοιου είδους καταράκωση της ανθρώπινης ιστορίας, είναι δυνατόν όλο αυτό, αυτή την εποποιία που έχει μπροστά της, έχει παρελθόν, έχει παρόν και έχει και μέλλον ο ελληνικός λαός και οι λαοί όλοι του κόσμου, να την χωρέσουμε σε μια ποινικοποίηση της γνώμης ή της κρίσης ή της προπαγάνδας με το άλοθη ότι το συνδέουμε με την πρόκληση βίας εναντίον τους. Είναι αδιανόητο, κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ, αυτό το άρθρο, τελείωσα με αυτό, κυρία Πρόεδρε. Είναι αδιανόητο αυτό το άρθρο μέσα στο εκρηκτικό περιεχόμενο που περικλεί, και δεν μιλώ τώρα ούτε για τη γενοκτονία ούτε για τίποτα, αλλά για μεγάλα θέματα, για το ολοκαύτωμα, για τις τραγωδίες της ανθρώπινης ιστορίας. Είναι αδιανόητο να φανταστείτε ότι θα χρησιμοποιηθεί, όπως να το δεχτώ, το επιθυμείτε. Κλείστε. Θα χρησιμοποιηθεί γεννώντας απίστευτους διωγμούς, διώξεις, κάθε είδους με πολλαπλές σκοπιμότητες. Προσέξτε το, αποσύρτε το όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Άδωνης Διολιοδόρου.